Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρά, και το Athens Coaching Institute για την τιμή που μου έκανε να προσκαλέσει να είμαι και εγώ σήμερα μαζί σας. Είμαι ανάμεσα σε πολύ εκλεκτούς ομιλητές και μπορώ να πω ότι έχω λίγο έτσι άγχος για αυτό. Ελπίζω να φανώ αντάξια και των ομιλητών, αλλά και του Athens Coaching Institute και του φόρουμ που έχει δημιουργηθεί. Αρχικά θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο τον εαυτό μου, να πω εντάχει ότι είμαι Customer Support Supervisor και Coaching Professional. Έχω μια περίπου 19 ετών εμπειρία στο Customer Support και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω περισσότερο για τα leadership styles σε έναν οργανισμό. Και περισσότερο και πιο συγκεκριμένα για το leadership style που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών. Ίσως απαντηθεί και λίγο η ερώτηση που τέθηκε νωρίτερα για το πώς μπορεί να φανεί η απόδοση του coaching μέσα σε έναν οργανισμό. Εν μέρη τουλάχιστον. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δώσω λίγο χρόνο στον κόσμο, σε όλους εσάς, να σκεφτεί ένα πρόσωπο που έχει συναντήσει στη ζωή του, ένα πρόσωπο που έχει συναντήσει και συναντά στην καθημερινότητά του την επαγγελματική, έναν leader, έναν manager, έναν supervisor, με τον οποίο όποτε συνδιαλέγεται και όποτε έχει, στον οποίο όποτε έχει απευθυνθεί, του έχει αφήσει μια πάρα πολύ καλή και πολύ θετική εντύπωση και επίσης τον έχει εμπνεύσει πάρα πολύ. Όσο το σκέφτεται ο κόσμος, θα ήθελα να προσπαθήσω να κάνω και εγώ share screen, να δούμε κατά πόσον και εμένα θα δουλέψει. Νομίζω θα είμαστε OK. Πείτε μου, παρακαλώ, αν βλέπετε κάποια slides που έχω ετοιμάσει. Είναι πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ωραία. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο για αυτούς τους ανθρώπους, τι μας είπαν, τι δεν μας είπαν, πώς... τι έκαναν απέναντί μας ή τι δεν έκαναν, πώς μας έκαναν να αισθανθούμε. Και είμαι σίγουρη ότι όσο σκεφτόμαστε αυτό, θα βρούμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, τα οποία εγώ θα ήθελα να συνοψίσω σε 4 πολύ βασικά. Αυτό το οποίο αρχικά μπορούμε να δούμε είναι ότι το πρώτο χαρακτηριστικό που διαφαίνεται να έχει αυτός ο άνθρωπος είναι ενσυναίσθηση. Αυτό είναι ότι πραγματικά αισθάνεται και αισθάνθηκε αυτά τα οποία του επικοινωνήθηκαν, τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, την κατάσταση στην οποία βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της επικοινωνίας ο άλλος ο άνθρωπος. Και πολλές φορές αισθανθήκαμε ενδεχομένως ότι ένιωσε ακόμα και αυτά τα οποία του επικοινωνούσαμε σαν να τα βιώνει ο ίδιος. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά έκανε active listening, αυτό που λέμε, δηλαδή ενεργητική ακρόαση. Άκουσε προσεκτικά όλες τις λέξεις, κάθε λέξη την οποία υπόθηκε από μας. Δέχτηκε και κατάλαβε όλο το μήνυμα το οποίο θέλαμε να του περάσουμε. Άκουσε ακόμα και αυτά τα οποία δεν είπαμε. Διάβασε δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, όπως λέμε. Μελέτησε τις εκφράσεις του προσώπου μας, τις κινήσεις του σώματός μας, το βλέμμα μας και κατάλαβε πολλά περισσότερα από ό,τι μπορεί να το επικοινωνήσαμε. Τρίτο στη σειρά είναι το acceptance, η αποδοχή, η πλήρης αποδοχή σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το οποίο προφανώς εισπράξαμε είναι ότι μας αποδέχθηκε χωρίς κανένα στοιχείο κριτικής, αρνητικής κριτικής πόσο μάλλον, χωρίς κανένα στοιχείο προσωπικής του προκατάληψης. Και παρότι μπορεί να μην συμφωνούσε εσωτερικά με όλα όσα του είπαμε, εντούτοις μας έδειξε πλήρη σεβασμό. Αυτό το οποίο έχω θέσει σαν τέταρτο στη σειρά, αλλά είναι για μένα εξίσου πολύ σημαντικό, είναι η προσπάθεια ουσιαστικά αυτού του ανθρώπου να μας βοηθήσει να ανέλθουμε. Αυτό το οποίο ουσιαστικά... μας κάνει ο άνθρωπος αυτός είναι να μας βάλει στο επίκεντρο της προσοχής και να μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε καλύτερα, να δράσουμε περισσότερο, να προσπαθήσουμε καλύτερα, να ξεπεράσουμε ενδεχομένως κάποια λάθη ή κάποιες ατυχίες που μπορεί να είχαμε και να πάμε παραπέρα ή και πιο ψηλά. Η Μάγια Αγγέλου έχει πει κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που τους είπες, θα ξεχάσουν αυτό που τους έκανες,
αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον τρόπο που τους έκανες να αισθανθούν. Ακόμα και αν κανένας μας δεν είχε ποτέ την τύχη να βρεθεί και να συμβρεθεί με έναν τέτοιον άνθρωπο που προαναφέραμε, τούτες πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα του να έχει ένας άνθρωπος αυτά τα χαρακτηριστικά και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ισχύως, θέσεις εξουσίας. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κάνουν lead κάποιες ομάδες. Το να κάνεις lead κάποια ομάδα αποτελεσματικά δεν είναι απλά ένα ακόμα daily task που μπορούμε να βάλουμε στο ημερολόγιό μας και να το τικάρουμε ότι okay, το κάναμε αυτό για σήμερα. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Και για μένα είναι βεβαίως και η νούμερο ένα προϋπόθεση για να μπορέσει να οδηγηθεί μια εταιρεία στην επιτυχία. Για να το πούμε αυτό, για να το δείξουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, για μένα μία από τις πιο έτσι ολοκληρωμένες και to the point θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το leadership και γενικότερα την ηγεσία, είναι αυτή των Paul Hersey και Ken Blanchard. Η θεωρία αυτή ονομάζεται Situational Leadership Theory ή Situational Leadership Model. Προχωρώ στις διαφορές μας. Ωραία. Το Situational Leadership, όπως φαίνεται από το αποτυπώνουν οι Blanchard και Hersey, σημαίνει το να επιλέγεις το σωστό στυλ ηγεσίας για τους σωστούς ανθρώπους και στο σωστό χρόνο. Η βασική αρχή αυτής της θεωρίας είναι ότι οι leaders μπορούν να μανατζάρουν τις ομάδες τους μόνο αν λάβουν υπόψη τους και το επίπεδο της ίδιας της ομάδας, δηλαδή το επίπεδο της κατανόησης των γνώσεων αλλά και του δεσίματος που έχει μια ομάδα. Επίσης, ο leader δεν θα πρέπει να είναι πάνω από αυτή την ομάδα, αλλά αντιθέτως, σαν boss δηλαδή, αλλά αντιθέτως να είναι δίπλα, σαν partner, δίπλα στην ομάδα, βοηθώντας την. Θυμηθείτε και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε νωρίτερα, την ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση, την αποδοχή και την διάθεση και πρόθεση του άλλου να κάνει κάποιον να ανέλθει και να πάει σε επόμενα επίπεδα. Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει ουσιαστικά να εφαρμοστεί και αυτή η θεωρία στην πράξη σε μια επιχείρηση. Το situational leadership, όπως φαίνεται και στο γράφημα, δεν είναι μια μονοδιάστατη προσέγγιση. Ουσιαστικά είναι μια προσέγγιση η οποία παίρνει τον leader σε θέση να μπορεί να ελιχθεί, να αλλάζει το στυλ ηγεσίας που θα χρησιμοποιεί κάθε φορά, ανάλογα με τον τύπο της ομάδας στην οποία απευθύνεται, ανάλογα με το επίπεδο αυτής της ομάδας, αλλά ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν τη δεδομένη κάθε φορά στιγμή στον οργανισμό. Το πρώτο στυλ ηγεσίας, όπως θα δούμε στο κάτω δεξιά κουτάκι, box, το S1, είναι το directing. Είναι δηλαδή το στυλ ηγεσίας το οποίο χρησιμοποιείται και αξιοποιείται στα πρώτα επίπεδα μιας ομάδας, όταν δηλαδή η ομάδα έχει πρώτο δημιουργηθεί, δεν έχει προλάβει ακόμα να δεθεί, δεν έχει προλάβει ακόμα να μάθει το πώς να λειτουργήσει μέσα στον οργανισμό, πώς πρέπει να κάνει τα πράγματα. Εκεί λοιπόν ο leader θα πρέπει να ακολουθεί ένα πραγματικά directive στυλ, δηλαδή να δίνει ξεκάθαρες οδηγίες, να λέει στους ανθρώπους του πώς ακριβώς πρέπει να κάνουν τι και να είναι δίπλα τους και να παρακολουθεί την κάθε κίνηση για να μπορεί να κάνει διορθωτικές. Το επόμενο αμέσως επίπεδο, το S2, είναι πάνω δεξιά, είναι το coaching leadership style. Αυτό αξιοποιείται όταν οι ομάδες βρίσκονται σε χαμηλό προς μεσαίο επίπεδο γνώσεων. Εκεί λοιπόν ο leader, αυτό το οποίο θέλει να προσφέρει και πρέπει να προσφέρει είναι πιο πολύ coaching, supportive behavior, δηλαδή να είναι δίπλα στο κάθε μέλος της ομάδας αλλά και στην ομάδα στο σύνολο, να τους coachάρει με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν και από τον κύριο Μάκη Νικολαίδη, να μπορέσει να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τα skills τα οποία χρειάζονται για να πάνε την δουλειά και την εργασία παραπέρα και στην επιτυχία. Το τρίτο, πάνω αριστερά, είναι το S3, είναι το supporting leadership style. Αυτό το στυλ επιλέγεται όταν οι ομάδες βρίσκονται σε μεσαίο προς υψηλό επίπεδο γνώσεων για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, έχουν δέσει πια μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας, βρισκόμαστε σε ένα πολύ παραγωγικό στάδιο της ομάδας
Και εδώ ο leader θα πρέπει να επιλέγει το πιο participative style, δηλαδή να είναι συμμέτοχος μεν, να σαπορτάρει τα μέλη της ομάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην παρεμβαίνει πάρα πολύ πλέον και να μην καθοδηγεί όπως, για παράδειγμα, στο directive που είχαμε στην αρχή. Το τέταρτο είναι το delegating leadership style. Αυτό είναι όταν η ομάδα είναι σε υψηλό επίπεδο γνώσεων και χρειάζεται τον leader απλά να κάνει ένα βήμα πίσω, να αποστασιοποιηθεί, να αφήσει το χώρο και το χρόνο στην ομάδα να λειτουργήσει αυτόνομα, να πάρει το ownership ουσιαστικά αυτών που κάνει και τελικώς να οδηγηθεί στην επιτυχία. Τα στάδια 2 και 3 ουσιαστικά είναι αυτά στα οποία αναπτύσσεται και ο coach manager που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Ο coach manager, όπως είδαμε και πριν από τους συνομιλητές και τον κύριο Νικολαίδη την υπέροχη παρουσίασή του, είναι ένας manager ο οποίος διαφέρει από τον παραδοσιακό manager και ουσιαστικά το coach management αναφέρεται περισσότερο σε ένα leadership style το οποίο δίνει περισσότερη έμφαση στο να λαμβάνουμε υπόψη μας πάντα την ανάγκη των ανθρώπων που έχουμε από κάτω μας, το training αυτών των ανθρώπων συνεχόμενα, την ανάπτυξή τους, αλλά και το να τους δίνουμε κίνητρα για να μπορούν να λειτουργήσουν. Ένας παραδοσιακός manager, με την παραδοσία είναι του όρου, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, είναι πολύ πιο directive, αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Θα παρακολουθεί την απόδοση της ομάδας, θα δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς πρέπει τα πράγματα να γίνονται και στο τέλος θα κάνει και την αξιολόγηση της ομάδας με standard tools που έχει για να μπορεί να σημειώνει την πρόοδό τους. Αντιθέτως, οι coaches εστιάζουν περισσότερο στο να βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτυχθούν. Ουσιαστικά, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ελεύθεροι να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους, τις ανησυχίες τους, τις ιδέες τους ή ακόμα και τις αντιρρήσεις τους σε κάτι. Το coaching leadership μπορεί να βοηθήσει τους employees, τους εργαζόμενους, σύμφωνα με έρευνες, να αναπτύξουν ουσιαστικά πάρα πολύ την απόδοσή τους, να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και τα challenges που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, να φτάσουν και να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους, να ενισχύσουν και να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους. Ακόμα περισσότερο, βοηθά το να υπάρξει πολύ μεγαλύτερο engagement των ανθρώπων, πολύ υψηλότερο productivity των ανθρώπων και φυσικά, τελικά, για τον οργανισμό, να έχει πολύ, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και στους ίδιους τους πελάτες του. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να πάμε να δούμε το πόσο όλα αυτά που προαναφέρθηκαν είναι πολύ πιο αποτελεσματικά συγκεκριμένα στις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών. Στις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών, αυτό το οποίο καθιερώνεται να υφίσταται καθημερινά, είναι η επικοινωνία, τα συναισθήματα, είναι η κατανόηση, η αναγνώριση βασικών πραγμάτων από τα οποία δίνονται από τους πελάτες για να μπορούν να γίνουν και οι ομάδες εξυπηρέτησης πελατών τη δουλειά τους με επιτυχία. Το customer support σήμερα, η εξυπηρέτηση πελατών σήμερα είναι πολύ, πολύ πιο απαιτητική. Οι ίδιοι οι πελάτες είναι πλέον πολύ πιο απαιτητικοί. Έχουν αλλάξει, έχουν εξελιχθεί, έχουν αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη γνώση για τα πράγματα, έχουν πολύ λιγότερο χρόνο και θέλουν και επιθυμούν μια πολύ πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα soft skills, όπως η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή και η κατανόηση, είναι key χαρακτηριστικά, είναι βασικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών να προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία στον πελάτη. Από τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, αναμένεται πάντα να ακούν πολύ προσεκτικά τον πελάτη και να κατανοούν πλήρως αυτά που τους λέει.
να μπορούν να αποδέχονται και να προσαρμόζονται μέσα σε δέκατα των δευτερολέπτων σε οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται και περισσότερο μαζί με όλα αυτά να μπορούν να διαχειρίζονται και οι ίδιοι τα προσωπικά τους συναισθήματα. Αυτά τα οποία αναπτύσσονται πάντα όταν κάποιος συνδιαλέγεται με κάποιον άλλον άνθρωπο. Οπότε για να μπορέσουμε να κάνουμε leading μια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών η οποία έχει αυτές τις καθημερινές ανάγκες και να μπορέσει να την οδηγήσει και στην επιτυχία τόσο την ίδια την ομάδα όσο και τον οργανισμό, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ο leader να αναπτύξει το coaching leading style περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα και βεβαίως δεδομένου ότι έχει βρεθεί η ομάδα αυτή στο επίπεδο που χρειάζεται. Τέλος, θα πρέπει να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε ότι το καθήκον ενός manager στην εξυπηρέτηση πελατών είναι να αναπτύξει και τις απαραίτητες διαδικασίες αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν και στην επιτυχημένη εξυπηρέτηση του πελάτη στην εταιρεία. Για να μπορέσει να αναπτύξει αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει ο manager να κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες των πελατών, αλλά ταυτόχρονα να κατανοήσει πλήρως και τις ανάγκες της ομάδας του την οποία διαχειρίζεται. Αυτό για να το κάνει, ο Customer Support Manager αναμένεται να είναι δίπλα ακριβώς στην ομάδα συνεχώς, να την σαπορτάρει, να είναι partner για αυτούς, να τους κάνει να νιώθουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε εκείνον οποτεδήποτε τα συναισθήματά τους τους κατακλείζουν, οποτεδήποτε κάτι δεν λειτουργεί σωστά, και έτσι να τους μπουστάρει, να τους ενισχύει και να τους βοηθά να κάνουν υπεραποδόσεις και να οδηγηθούν βεβαίως και στην επιτυχία. Όταν ιδίως ο Customer Support Manager έχει να κάνει και με τον ίδιο τον πελάτη, γιατί πολλές φορές βγαίνουμε μπροστά και μπορεί να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον πελάτη, αντίστοιχα θα πρέπει και ο manager να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή να ακούσει τον πελάτη προσεκτικά, να τον κατανοήσει πλήρως, να ακούσει τις ανάγκες του, να τον ηρεμήσει ενδεχομένως, να τον καθοδηγήσει σε κάτι ή ακόμα και να τον εκπαιδεύσει. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία βγάζει ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, εκτός από internal εκπαίδευση, χρειάζεται και εκπαίδευση των ίδιων των πελατών. Συνοψίζοντας, για να μην καταστρατηγήσω άλλο από το χρόνο σας, το αποτελεσματικό coaching και στις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και στους ίδιους τους πελάτες, αλλά και σε όλο τον οργανισμό εν γέννη, είναι, με όλα αυτά που αναφέραμε και νωρίτερα, είναι αυτό που κατ' εμέ μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε μεγάλη επιτυχία μακροπρόθεσμη, να οδηγήσει στο sustainability της επιχείρησης και φυσικά να κάνει την επιχείρηση να διαφέρει από όλον τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.